Εκρήξεις και πυρά ακούγονται μέσα στη νύχτα στη Βαγδάτη. Το σπίτι του Ιρακινού πρωθυπουργού Μουσταφά Αλ-Καντίμι, που βρίσκεται στην πράσινη ζώνη, δέχεται επίθεση από 3 ντρόνς γεμάτα με εκρηκτικά. Λίγα λεπτά αργότερα ο ίδιος θα απευθύνει μήνυμα προς τον Ιρακινό λαό για να διαβεβαιώσει πως είναι σώος. Προείδρευσε και του Υπουργικού Συμβουλίου, συνεχίζοντας κανονικά τα καθήκοντά του, ενώ συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Μπαρχάμ Σαλίχ. Μετά την επίθεση, τα μέτρα ασφαλείας στην Ιρακινή πρωτεύουσα είναι δρακόντια. Η αντίδραση ήταν άμεση από το State Department. Είμαστε ανακουφισμένοι που ο Πρωθυπουργός είναι καλά. Η επίθεση αυτή ήταν μια τρομοκρατική πράξη την οποία καταδικάζουμε. Είμαστε σε στενή επαφή με τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ, ώστε να διαφυλαχθεί η κυριαρχία και η ανεξαρτησία της χώρας. Θα βοηθήσουμε στις έρευνες αυτής της επίθεσης. Η επίθεση έρχεται μετά τις πρόωρες εκλογές της 10ης Οκτωβρίου και τις βίαιες διαδηλώσεις που ακολούθησαν από οπαδούς της Χασντ αλ-Σάμπι. Μια συμμαχία σιητικών παραστρατιωτικών παρατάξεων προσκύμενων στο Ιράν που αμφισβητεί τα εκλογικά αποτελέσματα.